Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 248 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, 3 θάνατοι, 46 στις ΜΕΘ. Επιθέσεις σκύλων στο ελαιόραμα, 58 δαγκωματιές δέχτηκε 17χρονη. Ποια η κατάσταση σήμερα? Παραμένει μπαζότοπο στο τέρμα λεωφορείων του ΑΣ στη Νέα Μηχανιώνα. Αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου τα καταγεγραμμένα κρούσματα στη χώρα μας, αφού ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 248 νέα. 19 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, 4 εισαγόμενα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, 98 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια της Αττικής, εκ των οποίων 14 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 2 συνδέονται με σειροές. 17 κατεγράφησαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων ένα συνδέεται με συρροή και ένα αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό. 9 κρούσματα έχουμε στην Ιμαθία, εκ των οποίων ένα συνδέεται με συρροή, ένα αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό. 13 στην Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκής, εκ των οποίων 11 συνδέονται με συρροή. 25 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας, εκ των οποίων 8 συνδέονται με συρροή και ένα αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό και 5 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πιερίας, εκ των οποίων ένα συνδέεται με συρροή και ένα αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι στην Κεντρική Μακεδονία έχει παίξει σοβαρό ρόλο η υπόθεση της κονσερβοποιίας στην Πέλλα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στη χώρα είναι 12.080. 2.297 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 5.296 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 46 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 167 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, δυστυχώς, έχουμε ακόμη 3 καταγεγραμμένους θανάτους και 293 συνολικά, 108 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, με διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας στα 78 έτη, ενώ το 96,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ένα ακόμη περιστατικό άγριας επίθεσης από αγέλη 15 σκύλων γνωστοποιήθηκε προλίγων ημερών, όταν σύμφωνα με την μητέρα της, 17χρονη μαθήτρια δέχτηκε πολλαπλές δακοματιές καθώς διέσχιζε το ελαιόρεμα στην περιοχή της Πηλαίας. Τον Μάρτιο είχε προηγηθεί θανάσιμη επίθεση σε 65χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Μετά και από το νέο αυτό σοβαρό συμβάν, περιπατητές και κάτοικοι περιγράφουν στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας την κατάσταση που επικρατεί. Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας όταν προ λίγο μηνών μια 17χρονη μαθήτρια του kickboxing, καθώς διέσχιζε την περιοχή Ελαιόραμα στην Πηλαία, δέχτηκε επίθεση από 15 σκύλους, οι οποίοι έτρεξαν προς το μέρος της με ορμή. Εδώ στο Ελαιόραμα της Πηλαίας, η 17χρονη δέχτηκε 58 δαγκωματιές από αγέλη σκύλων. Δεν είναι ωστόσο η μοναδική που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά. Βλέπω αρκετές φορές σκυλιά, διάφορα σκυλιά. Τα οποία εμφανίζουν επιθετικές συμπεριφορές, περπατούν. Κάποιες φορές, όταν τα ταΐζανε στην άκρη εδώ στο ελαιόραμα, εμφανίζουν και επιθετικές συμπεριφορές. Εγώ, ας πούμε, δέχτηκα μια τέτοια. Δηλαδή, ένα σκυλί μαύρο όρμησε. Ναι. Έτρεχα να κάνω τα διάφορα εμβόλια. Ευτυχώς δεν ήταν βαθύ το δάγκωμα, αλλά τώρα σταμάτησαν να τα ταΐζουν. Με παρέμβαση, προφανώς, πιο επίσημη και πιο. Απευθυνθήκαμε δηλαδή σε ανώτερους και σε φορείς διάφορους και σταμάτησαν να τα ταΐζουν. Έχει, τώρα δεν ξέρω αν μειώθηκαν, παλότερα είχε πιο πολλά, έγιναν διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω, γι' αυτό το λόγο ερχόμουν πιο σπάνια, δεν ερχόμουν. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Μαρτίου 65χρονος είχε επίσης δεχτεί επίθεση από κοπάδι σκύλων, ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Παρά τις προσπάθειές τους, οι γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δεν κατάφεραν τελικά να τον κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα πάντως με θαμώνες του πάρκου, αδέσποτοι σκύλοι εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην περιοχή, αν και ο ρυθμός τους έχει φανερά μειωθεί. Εγώ το έχω ακούσει αυτό το περιστατικό. Μία φορά έχει συνέβη. Κάνα 2-3 αδέσποτα μεγάλα, ορμήσαν σε κάποιον. Λέει, εγώ δεν το έχω δει προσωπικά, αλλά έχω ακούσει. Από εδώ περπατάω, νομίζω ότι. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η τοποθεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι σκύλοι που εδώ ενοχλούν, όχι ενοχλούν, περνάνε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα.
Δηλαδή. Βλέπω ότι. Εγώ έχω βέβαια εξοικειώσει με τα σκυλιά, αλλά βλέπω ότι αυτά τα σκυλιά πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος, να μην κάνεις καμιά κίνηση που τα εκνευρίσει και θα σου επιτεθούν σίγουρα. Κάθε μέρα ερχόμαστε στο ρέμα να περπατήσουμε. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Δεν μας έχει ενοχλήσει τίποτα. Κανένα σκυλί. Δεν έχω δει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής. Είμαστε οκ. Okay, νιώθουμε ασφαλείς εδώ που κάνουμε βόλτα. Τίποτα δεν έχω δει, να πω την αλήθεια μου. Βλέπω μόνο κόσμο με ιδιόκτητα σκυλιά. Έχει ακουστεί πολύ καιρό να γίνει επίθεση. Πρέπει να τα μαζέψουν. Ο κόσμος έκανε καταγγελίες και πρέπει να τα μαζέψουν. Δεν ευθύνονται τα ζώα για τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν, όπως πολλοί υποστηρίζουν, αλλά η αμέλεια των ιδιοκτητών που είτε δεν στηρώνουν τα δεσποζόμενα ζώα τους, είτε τα εγκαταλείπουν. Νομίζω, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι θέμα του Δήμου. Έτσι, του Δήμου. Τώρα τα σκυλιά είναι σκυλιά δέσποτα. Το παίρνει κάποιος, νομίζω ότι είναι παιχνίδι. Το κρατάει κανένα δύο χρόνια, το παρατάει μετά και αυτά δυστυχώς μεγαλώνουν με διαφορετικές συνθήκες από ότι είναι η κόσιτα. Περιπατητές στο Ελαιόραμα ζητούν μεταξύ άλλων περισσότερη περιποίηση του χώρου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει σε πολλά σημεία του παρατημένος από την πολιτεία. Από αύριο 5η, 10 Σεπτεμβρίου, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη λήψη των 5 έως 50.000 ευρώ που θα διανύμει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών της ορίων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Με 150 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού η περιφέρεια. Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους. Έχει εφαρμογή για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και ταυτόχρονα θα χρηματοδοτηθούν από 5 έως 50.000 ευρώ, το οποίο θα αντικατοπτρίζει το 50% των εξόδων που είχε η συγκεκριμένη επιχείρηση κατά το 2019, πέρσι δηλαδή. Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Δεν θα, να το πω αλλιώς, η διαδικασία αυτή θα γίνει με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της μοριοδότησης ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που έχει υποστεί μια επιχείρηση λόγω της πανδημίας, αλλά και ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί. Και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου, ώστε τους τρεις πρώτους μήνες του 2021, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να γίνει και η καταβολή των χρημάτων αυτών στις επιχειρήσεις. Η περιφέρεια πέτυχε και εξασφάλισε την έγκριση για τη συγκεκριμένη ένεση ρευστότητα στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αυτή είναι η πρώτη δράση που υλοποιείται στη χώρα και αφορά στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με ρευστότητα. Το ΚΕΠΑΝΕΜ, που είναι και ο φορέας που θα συλλέξει όλες τις αιτήσεις και θα κάνει την αξιολόγηση, απαντά σε κάθε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό έχει οποιοδήποτε φορέας, επιχείρηση ή πολίτης. Γιατί το πρόγραμμα αυτό, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο για επιχειρήσεις, είναι και για ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς δικαιούχοι μπορεί να είναι και γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στη δράση είναι απολύτως αντικειμενικά και δεν πρόκειται να υπάρξει παρά μικρή σκιά ως προς τις τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν. Στόχος είναι αυτή η δράση να αποτελέσει πιλότο και να υλοποιηθεί σε ολόκληρη τη χώρα για να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Πριν από 10 μήνες, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως κάνουμε κάθε μέρα με την κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, καταγράψαμε άσχημες εικόνες με μπάζα, υπολείμματα κλάδευσης και κάθε λογής απορριμμάτων στο τέρμα των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στη Νέα Μηχανιώνα, που λειτουργεί σαν σημείο προσωρινής απόθεσής τους. Δυστυχώς το θέαμα παραμένει απογοητευτικό, αφού η εικόνα που καταγράψαμε εκ νέου δεν διαφέρει από εκείνη την περασμένου χρόνου. Από την πλευρά τους, ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης και κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους. Δεκέμβριος 2019, βουνά αποβλήτων έχουν σχηματιστεί στο τέρμα των λεωφορείων του Άστο, που λειτουργεί προσωρινός χώρος απόδεσης αποβλήτων. Την εικόνα αυτή η νέα δημοτική αρχή επιχείρησε να αλλάξει με την ανάθεση έργου για την ορθή διαχείρισή τους. Δυστυχώς όμως, 10 μήνες μετά, η εικόνα παραμένει ίδια. Χάος, και να πρέπει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό. Σίγουρα. Θα πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την κατάσταση αυτή και ζητούν την άμεση απομάκρυνση των ογκωδών αποβλήτων από το σημείο.
Ο πρώην δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Μαυρομάτης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή εκδήλωση φωτιάς. Ένας χώρος προσωρινής εναπόθεσης ογκωδών, και τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που μας ακούνε, είναι ένας χώρος που το πολύ σε 30 μέρες, ό,τι εναποτίθεται πρέπει να μεταφέρεται σε αδειοδοτημένες μονάδες, έχει γίνει πλέον ένας μόνιμος χώρος, δηλαδή ένας χαδά. Αυτό έχουμε κάνει δίπλα σε ένα δασάκι. Κινδυνεύει η περιοχή της Μηχανιώνας ανά πάσα στιγμή με κάποια πυρκαγιά και θα κινδυνεύσουν περιουσίες αλλά και ζωές ανθρώπων. Πάνω που κάτι λίγο πάει να γίνει, τίποτα μετά. Πάλι η ίδια κατάσταση, το ίδιο χάλι. Δηλαδή καθαρίζονται, απομακρύνονται κάποιες ποσότητες. Ναι, αργά. Μια έτσι, μια αλλιώς, δεν έχω και πολύ εικόνα, αλλά και εγώ οπότε τυχαίνει να περάσω συνέχεια και σκουπίδια. Συνέχεια όμως. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυρομάτη, έχει δημιουργηθεί σε κοντινή απόσταση ένας ακόμη μπαζότοπος. Έχει γίνει ένας σκουπιδότοπος αυτός ο χώρος και όχι ένας χώρος προσωρινής εναπόδειξης ογκωδών. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένας δεύτερος χώρος λίγα χιλιόμετρα από εδώ, που και εκεί βρίσκεται στην ίδια κατάσταση ένας χώρος που προοριζόταν να γίνει ένα περιβαλλοντικό πάρκο για την περιοχή μας. Ποσότητες μπάζων έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα κημητήρια της Νέας Μηχανιώνας, ενώ γέμισε με αρκετές ποσότητες και μια ειδική σκάφη. Στα μνήματα από πίσω είδατε τι γίνεται πάλι, στη δίωδο τη δεύτερη. Χαμόσκηκε. Τα ρίχνουν από εκεί τώρα, τα σκορπίσαν, τα πήγαν γύρω-γύρω. Η οριστική λύση του προβλήματος είναι επιβεβλημένη και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δώσει ένα οριστικό τέλος για την προστασία της δημόσιας υγείας. Διόλου πρωτότυπο το θέμα. Έχει πάει 2020. Ακόμα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τα σκουπίδια μας. Όπως οφείλουμε, θα δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Τσαμασλή, τον Δήμαρχο Θερμαϊκού. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μόσχη. Γιατί, έτσι μετά, γιατί μετά από ένα χρόνο η ίδια κατάσταση, Δημαρχέ? Υπάρχει, καταρχάς, ποιος είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση του συγκεκριμένου σημείου, ο Δήμος ή υπάρχει εργολάβος? Ο εργολάβος μπήκε εδώ και μία εβδομάδα, κύριε Μόσχη. Δυστυχώς στο Δήμο μας δεν υπήρχαν υποδομές. Ακούσατε και τον πρώην Δήμαρχο να σας το λέει, κατηγορώντας τον εαυτό του δηλαδή, ότι έχουν δημιουργήσει εκεί έναν χώρο ο οποίος, ενώ είναι προσωρινής εναπόθεσης, έχει γίνει πλέον κατεστημένο και λειτουργεί σαν μόνιμος χώρος εναπόθεσης ογκωδών και όχι σκουπιδιών. Ναι. Ογκωδών αντικειμένων, που σημαίνει ότι, όπως γνωρίζετε σε όλη την Ελλάδα, αυτά τα αντικείμενα, μπαούλα, κλαδιά, στρώματα, καρέκλες. Τα πάντα. Ναι. Εμείς όμως φροντίσαμε από τη μέρα που αναλάβαμε, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, να κάνουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο που να μπορεί και να διαχειρίζεται αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή, ναι μεν να γίνεται η αποκομιδή τους από τα συγκεκριμένα σημεία, από τα πεζοδρόμια δηλαδή και τις γειτονιές όλου του Δήμου, γιατί φανταστείτε, αυτό είναι 1,5 στρέμμα εκεί. Ναι. Φανταστείτε τις χιλιάδες κυβικά που υπάρχουν τέτοιων αντικειμένων. Αυτά, εάν δεν τα μαζεύαμε, θα ήταν στις γειτονιές. Το ότι τα μαζέψαμε λοιπόν από τις γειτονιές του Δήμου και είναι πεντακάθαρες όλες, και σας λέω ότι είμαστε ένας από τους πιο καθαρούς Δήμους της χώρας μας εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 6-7-8 μήνες. Και αυτό γιατί βρήκαμε τον τρόπο να τα μαζεύουμε αυτά τα αντικείμενα από όλες τις γειτονιές, να τα εναποθέτουμε προσωρινά στο σημείο στο οποίο κάνατε ρεπορτάζ, ναι, και στη συνέχεια να τα πηγαίνουμε στα εργοστάσια αδρανοποίησης ή επεξεργασίας αυτών των προϊόντων. Θα κάνετε και διαλογή δηλαδή, θα κάνετε και διαλογή εκτός από αποκομιδή από το σημείο? Αυτό λοιπόν τώρα το πρόγραμμα, το οποίο εδώ και μία εβδομάδα με δικές μας πρωτοβουλίες, με δικές μας ενέργειες, με δικό μας σχεδιασμό, έχει σημασία αυτό που σας λέω, διότι δεν το βρίσκεται παντού αυτό. Αυτό που μόλις τώρα είπατε εσείς και σας ευχαριστώ πολύ, σχετικά με τη διαλογή, δηλαδή τα στρώματα πρέπει να μπαίνουν ξεχωριστά, τα λάστιχα αυτοκινήτων βλέπουμε εδώ, ολόκληρες εταιρείες να έρχονται να πετάνε λάστιχα αυτοκινήτων, βλέπουμε εταιρείες οι οποίες έχουν την ευθύνη για την ανακατασκευή σπιτιών, οικοδομών και γενικότερα, και ενώ δεν δικαιούνται να τα φέρουν σε αυτό το χώρο, παρανόμως μετά τα μεσάνυχτα να τα φέρουν σε αυτό το χώρο. Και γιατί αυτά δεν τσιμπάτε, κύριε Τσαμασλή? Κύριε Τσαμασλή, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Γιατί δεν τσιμπάτε κανέναν να τον στείλετε στον εισαγγελέα να μας το πείτε και εμάς, να τον παίξουμε πρώτο θέμα, να το μάθουν κι άλλοι για να συμμαζευτούν? Αυτές τις μέρες καταρχήν θα σας έρθει ένα δελτίο τύπου για τον έναν που συλλάβαμε, και όταν λέω συλλάβαμε, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, γιατί εμείς δεν διαθέτουμε δυστυχώς δημοτική αστυνομία. Το λέω το δυστυχώς γιατί αυτό είναι καθοριστικό για την καλή λειτουργία. Ο θεσμός της δημοτικής αστυνομίας είναι καθοριστικός για να πετύχουν τα προγράμματα, τα οποία, σύγχρονα προγράμματα, τα οποία βγάζουμε εμείς και προσφέρουμε
στην κοινωνία του Δήμου Θερμαϊκού. Ότι το πρόγραμμα αυτό που τρέχει, ναι, κύριε Μόσχη, πρέπει να πω κάτι για το πρόγραμμα το οποίο τρέχει εδώ και μία εβδομάδα. Το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο και ο διαγωνισμός κατέληξε να φέρει αποτέλεσμα μόλις μία εβδομάδα πριν. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, το δείξατε κιόλα. Υπάρχουν ειδικές σκάφες, υπάρχουν κοντέινερς ειδικά σε διάφορα σημεία, τα οποία σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, σε όλο το Δήμο, σε όλους τους οικισμούς, τα οποία γνωστοποιήθηκαν και στο κοινό και ξέρει ο κόσμος σε ποιον κάδο ποια αντικείμενα θέλει να αποθέσει. Ναι. Και έτσι δεν είναι ανάγκη πλέον να τα πηγαίνει εκεί που είδατε τώρα στη Μηχανιώνα. Ναι. Εδώ η και κατάσταση, μια η κατάσταση δηλαδή πότε θα αλλάξει. Η κατάσταση θα αλλάξει όταν ο κόσμος, οι πολίτες μας, συνειδητοποιήσουν και το κάνουν αυτό καθημερινή τους φροντίδα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη πρώτα απ' όλα να κατεβάζουν τα αντικείμενα αυτά στα πεζοδρόμια, όπως συνεχίζουν να το κάνουν. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να πάνε να πετάνε τα λάστιχα αυτοκινήτων που σας είπα εγώ μέσα στους κάδους, στους συγκεκριμένους που βλέπετε, δηλαδή σκάφες ή κοντέινερ, διότι το γράφει απ' έξω, κάθε κάδος λέει και ποιο αντικείμενο θα ρίξουμε μέσα. Δεν μπορεί να ρίχνουμε τα κλαδιά εκεί που είναι τα μπάζα ή τα υλικά οικοδομών. Διότι τότε δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κλαδιά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε θρήμα δηλαδή και στη συνέχεια να γίνουν πρώτη ύλη. Όπως δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα μπάζα για να γίνουν πρώτη ύλη όταν μέσα έχουν λάστιχα αυτοκινήτων και άλλα υλικά τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ζητάτε συνεργασία δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα εμείς προσπαθούμε τώρα στην εφαρμογή τους, να πάρουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να γίνει συνείδηση αυτό στους πολίτες και είμαι πολύ σίγουρος ότι θα κουραστούμε και εμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Όταν όμως θα το πετύχουμε αυτό, γι' αυτό μιλάμε και για σύγχρονη μέθοδο, γι' αυτό μιλάμε και για σύγχρονες λειτουργίες του Δήμου. Διότι όταν αυτό θα γίνει συνείδηση στον κόσμο και θα λειτουργήσει απολύτως σωστά, τότε θα έχουμε καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο που λέγεται ογκώδη και αδρανή υλικά από τους δρόμους και από τέτοια σημεία αδειοδοτημένα προσωρινής εναπόθεσης. Ναι. Διότι το σημείο που δείξατε τώρα, αν το δείχνετε για κακό, εγώ σας λέω ότι είναι αδειοδοτημένο και είναι καλό. Εκεί πρέπει να υπάρχουν. Ναι, να υπήρχαν μέχρι τώρα. Εμείς το δείχνουμε ως εντυπωσιακό και ελπίζουμε να μην το δείξουμε και για άλλο λόγο. Γι' αυτό το δείχνουμε. Σκεφτείτε όμως ότι αν δεν τα βλέπατε αυτά τα αντικείμενα, τα ογκώδη αντικείμενα σε εκείνο το σημείο, το αδειοδοτημένο, θα βλέπατε αυτό σε όλες τις γωνίες, σε όλα τα πεζοδρόμια και όλες τις γειτονίες του Δήμου. Να σας πάω λίγο σε ένα-δυο θεματάκια ακόμη, κύριε Δήμαρχε. Δώστε μου λίγο χρόνο για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, επειδή είναι κρίσιμα και τα άλλα. Θέλω καταρχάς να μου πείτε αν φτάσατε στα όρια σας στην καλοκαιρινή περίοδο, γιατί ο κόσμος ο οποίος επισκέφτηκε το Δήμο Θερμαϊκού ήταν πάρα πολύ, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, λόγω της κατάστασης της πανδημίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόση, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε μια νέα διοίκηση και πέσαμε μέσα σε μια περίοδο του κορονοϊού μαζί με όλα τα άλλα κρίσεις κτλ. Μας έπεσε και ο κορονοϊός και εμείς έπρεπε να προετοιμαστούμε σε τέτοιο επίπεδο που να δώσουμε παροχή υπηρεσιών στον κόσμο τέτοια που να μην την είχε ποτέ, αλλά και να είναι σε επίπεδο που να μας προστατεύει όσο είναι δυνατόν αυτό από τον κορονοϊό. Τι κάναμε λοιπόν, είδατε κι εσείς και κάνατε ρεπορτάζ με το μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τις παραλίες μας, όπως και σήμερα. Σήμερα που έχει τελειώσει ο Αύγουστος και είμαστε στο Σεπτέμβριο και όλο τον χειμώνα θα λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή θα καθαρίσουμε τις παραλίες της Αμμουδιάς μας από φύκια και από άλλα. Εγώ σας το ρωτάω, κύριε Δήμαρχε, γιατί φτάσατε στο σημείο να κάνετε έκκληση στους επιχειρηματίες να μην βγάζουν τα σκουπίδια τους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Γι' αυτό ρωτάω αν φτάσατε στα όρια. Όχι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μόνο Σάββατο. Μόνο Σάββατο. Μόνο Σάββατο. Μάλιστα. Σάββατο γίνεται η αποκομιδή τακτικά. Και αφού το πρωί λοιπόν συγκεντρώνουμε εμείς, κάνουμε την αποκομιδή των σκουπιδιών το Σάββατο το πρωί. Πώς πας και ρίχνεις το Σάββατο το απόγευμα στον κάδο σκουπίδια, αφού ξέρεις ότι την Κυριακή δεν θα γίνει αποκομιδή? Μάλιστα. Μια μέρα την εβδομάδα δεν κάνουμε αποκομιδή απορριμμάτων. Mm-hmm. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν πρόγραμμα όλα αυτά. Και αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τους απλούς πολίτες, δηλαδή τα οικιακά απορρίμματα, αλλά με τα καταστήματα. Τα οικιακά απορρίμματα και το Σάββατο να τα βγάλουν και την Κυριακή έχουν την αντοχή οι κάδοι, οι πράσινοι κάδοι να τα υποδεχθούν. Δεν έχουν όμως αντοχή, τον όγκο δηλαδή, στο παραλιακό μέτωπο που έχουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και κάτι έτσι, τελευταίο, λοιπόν, οι καταστηματάρχες, παρακαλώ, ναι. Έτσι λοιπόν οι καταστηματάρχες
από το Σάββατο το πρωί που γίνεται η αποκομιδή έως και την Κυριακή το απόγευμα, δεν πρέπει να εναποθέτουν αυτά τα προϊόντα τα οποία παράγονται μέσα στο κατάστημά τους ως σκουπίδια, ως απορρίμματα, ναι, να τα πηγαίνουν στον κάδο παρά μόνο την Κυριακή, γιατί θα βγει τη Δευτέρα το πρωί η αποκομιδή για να τα κάνει την περισυλλογή. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δημαρχέ, έχουν συμπληρωθεί 4 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Δήμο Θερμαϊκού και μου κάνει εντύπωση, ενώ ήταν επί σειρά ετών ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μόλις πριν λίγες μέρες μαθαίνουμε ότι προχωράει το θέμα για την αποκατάσταση, για την τακτοποίηση των ρεμάτων για να μην επαναληφθούν τα ίδια. 4 χρόνια μετά, τι έγινε? Κοίτα, είστε γνώστες και ό,τι και να πω εγώ απλά θα προσθέσω στις δικές σας, θα έλεγα όχι μόνο πληροφορίες, αλλά τα στοιχεία τα οποία καταθέτε. Και ερωτήσεις θα προσθέσετε, και αντιλαμβάνομαι. Και σας συγχαίρω. 4 ολόκληρα χρόνια δεν είναι μόνο αυτά που μετά την καταστροφή. Είναι από το 2008 που γίναν οι μελέτες για τη διευθέτηση των ρεμάτων, τα οποία διέρχονται αστικό ιστό. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, γιατί ρέματα έχουμε και στα χωράφια και οι ζημιές εκεί θα είναι πολύ μικρότερες ή τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα θύματα όπως έγινε στην προηγούμενη το 2016 στο Δήμο Θερμαϊκού. Τι κάναμε εμείς λοιπόν? Πρώτα απ' όλα καθαρίσαμε αμέσως τα ρέματα. Μόλις αναλάβαμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, καθαρίσαμε όλα τα ρέματα τα οποία διέρχονται πολυδομικό ιστό. Περαία, Νέα Επιβάτης, Αγία Τριάδα, Επανομή, Μηχανιώνα κτλ. Μεγάλο έργο αμέσως. Αυτό προσέξτε το, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Φέτος, τώρα το 2020, είχαμε 2 μεγάλες θεομηνίες. 2 μεγάλες νεροποντές. Μία το Μάιο και μία μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Τα γνωρίζετε. Κύριε Δημαρχέ, αν έχουν επηρεαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κήτες, αν έχουν στενέψει, αν έχουν πάθει ό,τι έχουν πάθει, στο τέλος όλα αυτά ομηνίες θα μας φαίνονται. Γι' αυτό είμαστε πιεστικοί σε αυτό το θέμα. Σας λέω λοιπόν, κάνω την εισαγωγή για να καταλάβουμε ότι πριν κάνουμε το μεγάλο έργο, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη συντήρηση των παλαιών. Δηλαδή τα παλιά έργα, τα ρέματα, πρέπει να είναι καθαρά μονίμως και να μπορούν να φέρουν όσο μεγαλύτερο όγκο νερού μπορούν. Χωρίς να εμποδίζονται από φερτά υλικά, από φυτά, δέντρα κτλ. Που φυτρώνουν μέσα εκεί. Αυτό λοιπόν το κάναμε. Αμέσως όμως θυμάστε ότι εγώ έκανα καταγγελία ότι αν δεν πάρω γρήγορα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη μελέτη την οποία είχαν καταθέσει διοικήσεις πριν από μένα, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Αυτό κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό, αλλά και πάλι βρήκε εμπόδιο στην κλιματική υπηρεσία, διότι τα ρέματα καταλήγουν στη θάλασσα, αλλά λίγο πριν τη θάλασσα είναι περιουσία της κλιματικής υπηρεσίας, η οποία δεν μας έδινε τη δυνατότητα να μπούμε στο δικό της χώρο, με διάφορες δικές τους αιτιάσεις, εννοώ υπηρεσιακές, ναι, ακόμα και επιστημονικές, τις οποίες όμως με νέα μελέτη που κάναμε εμείς, επιβαρυνθήκαμε εμείς και όχι η κλιματική υπηρεσία, βρήκαμε ένα ωραίο σχέδιο, το οποίο ενέκρινε και η κλιματική υπηρεσία, μας έδωσε δηλαδή την έγκρισή της να μπούμε μέσα στην δική της, ας το πούμε, περιοχή, ναι, και στη συνέχεια τους περιβαλλοντικούς όρους, και πρέπει εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τζιζικώστα, την κυρία Πατουλίδου και τον κύριο Μπίλια, ανέλαβαν τις περιβαλλοντικές αυτές, τους περιβαλλοντικούς όρους αυτούς και την έγκρισή τους οι υπηρεσίες της περιφέρειας και όχι του Υπουργείου. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε στα χέρια μας και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, που σημαίνει ότι έχουμε πλήρη μελέτη με έγκριση περιβαλλοντικών όρων και το μόνο που μένει τώρα είναι η χρηματοδότηση αυτών των μελετών. Ναι. Αυτές οι μελέτες λοιπόν, αυτή η μελέτη, για να μην δίνουμε και πληθυντικό, αυτή η μελέτη λοιπόν βρήκε και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, ναι, όπως το και τους δύο αντιπεριφερειάρχες. Μόνο να ευχαριστούμε, έτσι, λοιπόν, να ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, να ευχαριστούμε και το Θεό όμως, γιατί στα 4 χρόνια που προηγήθηκαν μας φύλαξε και πρέπει να μας φυλάξει και στα επόμενα από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που πρέπει. Το Θεό να τον ευχαριστούμε κάθε στιγμή και να το δοξάζουμε για την αναπνοή μας, που μας δίνει το δικαίωμα ακόμα και να αναπνέουμε. Από εκεί και πέρα όμως μας έδωσε και μυαλό και μας έδωσε και την ικανότητα να σχεδιάζουμε και να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστροφές. Και αυτό κάνουμε και το κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα για να έχουμε τα δυνατά καλύτερα αποτελέσματα
έτσι που όποια τέτοια άλλη θεομηνία να προλάβουμε για να μικραίνουμε το κακό. Σας εμείς ευχαριστώ. Θέλουμε να εξαλειφθεί τελείως. Αλλά με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε. Κύριε Μόσχη, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. 1.250 σχολικές τσάντες παρέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε παιδιά πολυτέκνων και στις 7 περιφερειακές ενότητες. Η δωρεάν προμήθεια και διανομή των τσαντών εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Καλωσορίζουμε τα πρωτάκια» που υλοποιεί ο τομέας κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας παραδίδει συμβολικά μερικές από τις 1.250 σχολικές τσάντες που το προσεχές διάστημα θα διανεμηθούν από τους συλλόγους πολυτέκνων σε παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δεν έχουν τα μέσα να τις προμηθευτούν. Μέσω του τομέα αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 1.250 τσάντες σε πρωτάκια άπορων πολυτέκνων οικογενειών. Οικογενειών που έχουν αδυναμία οικονομική. Να στηρίξουν την αρχή της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά τους. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Όπως έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή, μέσα σε αυτή την κρίση δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας μόνο του. Σήμερα λοιπόν παραδίδουμε 1.250 τσάντες σε οικογένειες πολυτέκνων που δεν έχουν τα μέσα να τις προμηθευτούν. Τις παραδίδουμε στους συλλόγους πολυτέκνων όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των 7 περιοχών μας και των 7 περιφερειακών ενωτήτων. Είμαστε χαρούμενοι που σήμερα κάνουμε το πρώτο δώρο για τα παιδιά, τα πρωτάκια των πολυτέκνων οικογενειών της Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερες από 1.200 τσάντες θα δοθούν από την περιφέρεια με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας στους συλλόγους πολυτέκνων όλων των περιφερειακών ενωτήτων και από εκεί στους μικρούς μαθητές. Η χαρά μας είναι μεγάλη διότι στέλνουμε μήνυμα συμπαράσταση, αισιοδοξία και ελπίδα στις οικογένειες αυτές. Παράλληλα όμως, στηρίζοντας την πολύτεκνη οικογένεια, δίνουμε ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στο μεγάλο πρόβλημα στην γύρανση του πληθυσμού μας, το δημογραφικό που είναι ζήτημα κέριο για την πατρίδα μας. Η δωρεάν προμήθεια και διανομή των τσαντών εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Καλωσορίζουμε τα πρωτάκια» που υλοποιεί ο τομέας κοινωνικής αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο τομεάρχης Δημήτρης Ασλανίδης με τη χορηγία ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η Κατερίνη αριθμεί περίπου στις 3.000 οικογένειες, ο νομός Πιερίας, 3.000 οικογένειες πολύτεκνες. Και θέλω να πω ότι το 2013 είχαμε κάνει μία έρευνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού μας. Φοιτούσαν 2.000 παιδιά πολύτεκνης οικογένειες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τα 2.000 παιδιά πόσα σχολεία είναι. Είναι για μας, για την περιφέρεια, γύρω στα 6 με 7 σχολεία. Αναλογιστείτε στα 7 σχολεία πόσοι εκπαιδευτικοί δουλέψαν, πόσες καθαρίστριες, αναλώσιμα. Είναι ανάπτυξη η πολυτεκνία. Αυτό θέλω να πω. Είναι ανάπτυξη. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και με τον τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής, αλλά και με όλη την περιφέρεια, γιατί χρειάζεται συμπαράσταση η πολύτεκνη οικογένεια για να δείξουμε στα νέα ζευγάρια ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται να αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Οι υπεύθυνοι των Συλλόγων Πολυτέκνων και των 7 περιφερειακών ενωτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβουν το προσεχές διάστημα και την ευθύνη διανομής τους στους μαθητές. Θα παραμείνουμε στο θέμα της λειτουργίας των σχολείων. Το στοίχημα ούτως ή άλλως ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα με την αρχή του νέου σχολικού έτους. Θα συνομιλήσουμε με τον Σταύρο Πετράκη, τον Γενικό Γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον καλησπερίζω. Κύριε Πετράκη, γεια σας από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω με κάτι το οποίο διάβαζα και έφρυτα. Δέχονται συνάδελφοί σας απειλές από αρνητές COVID και πώς να τους χαρακτηρίσω, και επαναστάτες κατά της χρήσης μάσκας? Και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία φτάνουν έτσι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάφορα απειλητικά, δεν μπορεί να τα πει κάποιος άλλος αλλιώς. Απειλητικά με την έννοια όχι κατά τη ζωή, ας πούμε, ή τη σωματική ακαιρεότητα, αλλά απειλές μηνύσεων, εάν και εφόσον, παράβαση καθήκοντος και διάφορα τέτοια. Mm. Και γι' αυτό θα πρέπει το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και θα πρέπει να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από αυτό το βάρος, ώστε να αφιερωθούν στο παιδαγωγικό τους καθήκον. Γιατί όσο και να το βλέπουμε έτσι με έναν τρόπο
και να το χαρακτηρίζουμε γραφικό, ξέρετε ότι όταν σου πάει ένα εξώδικο ή μια μήνυση, όσο απλό και να μοιάζει το θέμα, ναι, αφιερώνεις χρόνο, σπαταλάς δυνάμεις και ασχολείσαι με πράγματα που δεν. Και επηρεάζεται και η ψυχολογία σου, κατά ψέματα. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, μία επιστολή, ένα email, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να μας πείτε στο περίπου που κινείται φραστικά, δηλαδή. Λέει κάποιος γονιός ότι τι, αν επιμείνετε στη χρήση μάσκας από το παιδί μου, τι θα γίνει. Δηλαδή. Γονιός μεμονωμένος, ομάδες γονιών με υπογραφές. Συνήθως στέλνουν κείμενα πολλών σελίδων, κάποια νομικά κείμενα. Επικαλούνται διάφορες συμβάσεις, διάφορες θεωρίες δικές τους. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, αν κάτσεις και τα διαβάζεις όλα αυτά, θες δικηγόρο για να τα καταλάβεις τι ακριβώς λένε. Πάντως η ουσία τους είναι, γιατί να σου πω την αλήθεια, προσωπικά δεν τους δίνω και πολύ σημασία, κινούνται σε αυτό το πνεύμα, ότι δεν είναι υποχρεωμένοι, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μην δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή να μην εφαρμόσουν αυτό που λέει το κράτος, η επίσημη πολιτεία, το Υπουργείο, και να εφαρμόσουν αυτό το οποίο λέει ο γονιός. Να μην χωρέσουν μάσκα και διάφορα τέτοια. Επειδή το αναφέρατε, στάλει και η εγκύκλιος σήμερα, εξεδόθη τουλάχιστον, δεν ξέρω αν στάλει στα κατατόπου σχολεία μέσω των διευθύνσεων. Μεταξύ άλλων, είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση είναι υποχρεωτική και στα παιδιά του Δημοτικού. Μάλιστα, είναι σαφές ότι μαθητής ή όποιος άλλος δεν μπαίνει στο σχολικό χώρο από την καγκελόπορτα της αυλής και μέσα χωρίς να φέρει μάσκα. Θα τα καταφέρετε, επειδή εσείς έχετε να κάνετε και με μικρότερα παιδιά. Είναι άλλο να γράφονται οι εγκύκλοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο δημοτικό σχολείο, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Δεν μπορεί να αφήσεις ένα παιδί εκτεθειμένο σε κινδύνους. Κάποια έρχονται και μόνα τους. Μπορεί να έρθει ένα παιδί το οποίο είναι μικρό, χωρίς συνοδεία του γονέα και να μην έχει τη μάσκα. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν πρέπει να συμβεί. Ετοιμαζόμουν να σας πω ότι στο δημοτικό δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν επιτρέπεται να βγάλεις μαθητή από την αίθουσα, να τον απομακρύνεις για τον οποιονδήποτε λόγο. Νομίζω το ξέρω καλά αυτό, έτσι. Ασφαλώς. Και είναι σωστό αυτό, γιατί τα παιδιά είναι μικρά και η κίνδυνη είναι μεγάλη. Έχει έρθει μια έτσι διευκρίνηση ότι τα παιδιά θα συγκεντρώνονται σε έναν χώρο, τα παιδιά που δεν έχουν μάσκα δηλαδή, θα είναι σε ένα χώρο υπό παρακολούθηση. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και δεν μπορούν να γίνονται. Ξέρετε, σε πολλά σχολεία δεν υπάρχει και εξτρά χώρος για να μαζευτούν όλα αυτά τα παιδιά που θα είναι χωρίς μάσκα. Και υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων. Ωραία, συγκεντρώνεις τα παιδιά και τι, τα κρατάς εκεί τα παιδιά όλη την ώρα, διάλειμμα θα βγουν, θα μπορούν να κατέβουν κάτω. Και αν είναι πολλά τα παιδιά, και αν οι γονείς δεν έρχονται να τα πάρουν, και αν οι γονείς συνεχίζουν παρά το γεγονός ότι. Να έρχονται να τα πάρουν, εκεί. Τι εννοείται, δηλαδή να ειδοποιήσετε τους γονείς, δεν έχει μάσκα ακριβώς. Το παιδί, ελάτε να το πάρετε. Ναι. Ακριβώς, να μην σηκώνει το τηλέφωνο ή να φέρτε του μάσκα, να σου λέει όχι, δεν το φέρνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μας. Καταλαβαίνετε τώρα να έχει αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός, ο διευθυντής του σχολείου, όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή, καθημερινά να έρχονται κάποιοι και να σου δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Όσο και να μην θέλεις δηλαδή, να επηρεαστείς, δεν είναι δυνατόν τώρα και να μην συγχυστείς και διαρκώς και να μην φοβηθείς και να μην νιώθεις άσχημα. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να μπει στη μέση αυτής της διαμάχης, της κακώς εννοούμενης διαμάχης, δεν είναι διαμάχη. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι ειδικοί επιστήμονες είπαν ότι έτσι πρέπει να γίνει, προφανώς και πρέπει να γίνει έτσι και είναι υποχρεωμένοι όλοι να φέρουν τις μάσκες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές απόψεις του. Προφανώς και εφόσον, κύριε Πετράκη, ελήφθη κεντρικά από την κυβέρνηση αυτή η απόφαση, δεν έχει κάτι να πει ο γονιός με τον εκπαιδευτικό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το πράγμα, έτσι. Ναι, αλλά το Υπουργείο, ξέρετε, όσο και να λέει, να μην τους δίνει σημασία, άμα πάει και κάνει ο άλλος μήνυση στον διευθυντή. Όση σημασία και να μην θέλει να του δώσει, και δικηγόρο θα πρέπει να βρει και θα πρέπει να απασχοληθεί να φάει χρόνο και έξοδα να κάνει κτλ. Γι' αυτό το Υπουργείο πρέπει. Είναι ξεκάθαρο, δεν πρέπει να μπουν στη μέση εκπαιδευτική σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή και το Υπουργείο, δεν ξέρω αν είναι μόνο το παιδείας που πρέπει να επιληφθεί μια τέτοια υπόθεση ή αν υπάρχουν και συναρμόδια. Τέλος πάντων, πρέπει να λειτουργήσουν ως ομπρέλα για να σας προστατέψουν από περίεργες καταστάσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι πάντως ούτε αστείο, ούτε αμεληταίο. Να είστε βέβαιοι, ήδη ο αριθμός είναι διαρκώς μεγαλώνει ο αριθμός αυτών που στέλνουν διάφορα. Και ξέρετε, τα στέλνουν στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Καταλαβαίνετε από Δευτέρα τι θα γίνει στα σχολεία. Θα αρχίσουν και θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
Δεν φτάνει δηλαδή. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μία ρύθμιση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα το βρούνε αυτό αυτοί που έχουν την ευθύνη, να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί. Ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι λύση το να πάει στο δικαστήριο και να αθωωθεί. Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Έτσι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, εσείς πώς θα διδάξετε με μάσκες, τι λένε οι συνάδελφοί σας? Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά από τη στιγμή που έτσι πρέπει να γίνει, δεν έχουμε την πολυτέλεια, ξέρετε, να πούμε εμείς θα επιλέξουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι πρώτα απ' όλα, είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι, είμαστε επαγγελματίες, αποτελούμε για τα παιδιά πρόσωπα τα οποία τα επηρεάζουν και πρότυπα σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί τα παιδιά, όπως είπαμε, είναι μικρά. Θα πρέπει με το δικό μας παράδειγμα και να εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά στα παιδιά τι πρέπει να γίνει. Είναι μια προφανώς πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν είναι ευχάριστη, για κανένα δεν είναι ευχάριστο, αλλά ξέρετε, υπάρχουν επαγγελματίες που κάνουν εν μέσω πανδημίας πολύ δυσκολότερα πράγματα από αυτά που καλούμαστε εμείς, και όσο και αν οι δυσκολίες υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Να, όμως δυστυχώς θα μπορέσουν να τηρηθούν. Παραδείγματος χάρη, τέθη θέμα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσοι μαθητές βρίσκονται στις τάξεις. Ακούστηκε βέβαια μέσος όρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κάθε τάξη είναι μια μεμονωμένη περίπτωση από μόνη της, έτσι. Είναι πολύ, ξεκάθαρο πολύ αυτό. Δεν μπορούμε να βγάζουμε μέσους όρους όπως έκανε το Υπουργείο στην προκειμένη περίπτωση. Τα αστικά κέντρα, ας πούμε, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Υπάρχουν πάρα πολλές πληθωρικές τάξεις με αριθμό μαθητών μέχρι 25. Ο μέσος όρος είναι μια αστειότητα και μια πολύ ατυχής έμπνευση έτσι, της Υπουργού. Το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Τι σημαίνει μέσος όρος όταν στη τάξη του παιδιού σας είναι 25 μαθητές? Τι σημασία έχει αν, ας πούμε, στη Γάβδο ή στο Αγαθονήσι είναι 2 μαθητές? Αυτά δεν αθροίζονται και να βγει ο μέσος όρος. Δυστυχώς το Υπουργείο ήταν απροετοίμαστο σε αυτή την κατεύθυνση. Όλο το καλοκαίρι δεν προσπάθησε να λάβει κανένα μέτρο στο κομμάτι που αφορά την αποσυμφόρηση των τάξεων. Ισχυρίζεται η κυρία Υπουργός στις συνεντεύξεις ότι ακούει τους επιστήμονες, αλλά κάτι τέτοιο δεν το κάνει, γιατί οι επιστήμονες δεν λένε μόνο για τη μάσκα, λένε και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Δυστυχώς αυτά δεν γίνονται. Υπάρχει ένας δικαιολογημένος φόβος από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τις οικογένειές του, από τις οικογένειες των μαθητών. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι άγνωστα ή η ύπαρξή τους δεν συναρτάται με τον κορονοϊό. Για παράδειγμα, οι καθαρίστριες των σχολείων, το προσωπικό καθαριότητας, ακόμα και τώρα που μιλάμε, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιοχών δεν έχει πάει. Ναι. Ξέρετε, ναι, έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί. Είναι γεγονός αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβρη θα χρειαστούν καθαριστές και καθαρίστριες. Το ήξεραν πάρα πολύ καλά. Άλλαξαν τη διαδικασία. Καλά έκαναν. Ναι. Θα μπορούσαν να την αλλάξουν όμως τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, όχι το Σεπτέμβριο. Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η απόλυτη ανοργανωσιά και το χάος. Και να ξέρετε ότι το προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί. Να σας δώσω παραδείγματα. Ένα εξαθέσιο σχολείο. Εξαθέσιο σχολείο και ένα συστεγαζόμενο διθέσιο νηπιαγωγείο έχουν μία καθαρίστρια για 3 ώρες την ημέρα. Συγγνώμη τώρα, για ποια πρωτόκολλα μιλάμε? Πώς θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα με μία καθαρίστρια που θα πηγαίνει σε αυτά τα 2 σχολεία 3 ώρες την ημέρα? Πώς μπορεί δηλαδή να κάνουμε μόνο την κουβέντα για τη μάσκα και να κάνουμε ένα ολόκληρο σχέδιο για το αν τα παιδιά θα φορέσουν τη μάσκα ή δεν θα τη φορέσουν? Τα παιδιά θα τη φορέσουν τη μάσκα, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να τη φορέσουν για τόσες πολλές ώρες. Από το πρωί στις 8 και 4 μέχρι τις 4 στο ολοήμερο. Και θα τη βγάλουν και θα τους πέσει κάτω κτλ. Δεν λέμε ότι δεν έπρεπε να φορεθεί, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει και μια σειρά άλλων μέτρων που δεν έγινε. Ποιο είναι αυτό? Συχνή καθαριότητα. Πώς θα γίνει συχνή καθαριότητα με 3 ώρες την ημέρα σε ένα σχολείο σαν και αυτό που σας περιέγραψα? Κύριε Πετράκη, δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θέλω να τα ξαναπούμε εκ νέου, αφού αρχίσει το σχολικό έτος, για να δούμε τι γίνεται και με την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, να δούμε οι εκτιμήσεις
ποιον έπεσαν μέσα, ποιον έξω, πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τα ξαναπούμε στις αμέσως επόμενες μέρες. Ευχαριστώ Θέλω πάρα πολύ. Θέλω να διαβεβαιώσω για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Παρακαλώ. Να δώσετε τη δυνατότητα τους γονείς και την ελληνική κοινωνία ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τα πράγματα να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα τα πούμε σύντομα. Σε αυτό να είναι ήσυχοι ότι θα κάνουμε το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να έχετε καλή αρχή. Ευχαριστώ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής και της κυκλοφοριακής μελέτης για τη διάνοιξη του οδού Αγίου Δημητρίου στην Τριανδρία. Έχουν περάσει 2 μήνες από την κατεδάφιση των κτισμάτων και εμείς σήμερα βρεθήκαμε στο σημείο και καταγράψαμε τις απόψεις διερχόμενων οδηγών και κατοίκων της περιοχής. Συμπληρώθηκαν περίπου 2 μήνες από την κατεδάφιση των κτισμάτων για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου. Οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν να ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου. Να ξεκινήσει για να ανοίξει και ο δρόμος, γιατί εδώ γίνονται πολλά ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα γίνονται εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα. Έχει πάρα πολλά χρόνια που είχα πει ότι θα γίνουν τα έργα. Εφόσον έγινε η απαλωτρίωση, γκρεμίστηκαν κιόλας. Ναι, φυσικά. Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση είναι αναγκαία και ένα χρόνιο αίτημα που θα συμβάλλει σημαντικά στις καλύτερες συνθήκες της κυκλοφορίας των οχημάτων. Καθυστέρησε αρκετά. Θα μας διευκολύνει πάρα πολύ ο δρόμος. Πρέπει να γίνει και πολύ γρήγορα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση στη Λαμπράκη και εδώ. Λίγοι μήνες έχουν περάσει από την κατεδάφιση των κτισμάτων και οι κάτοικοι στην περιοχή αναμένουν την υλοποίηση του έργου. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατασκευαστεί περίφραξη για τη φύλαξη του χώρου. Σιγά σιγά τώρα που άνοιξε και ο χώρος εδώ, ήταν κλειστός, πιστεύω θα γίνει πολύ καλύτερα. Ήταν σημαντική να ενωθεί με τη Λαμπράκη ο δρόμος. Γιατί θα βοηθήσει να πας πιο γρήγορα στην Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Μάκη Κυριζίδη, το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής και της κυκλοφοριακής μελέτης. Στην επόμενη φάση θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου της διάνοιξης της Αγίου Δημητρίου. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθεί αμέσως τώρα, όπως κάθε βράδυ, ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και αύριο εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 9. Καλό βράδυ.